Φίλες και φίλοι, γεια σας. Θα μιλήσουμε για τον νόμο της έλξης και το ρόλο της συνειδητότητας. Είναι σχεδόν αδύνατο να μην έχετε ακούσει στις μέρες μας για τον νόμο της έλξης. Για εκείνο τον νόμο που αναφέρεται επί της ουσίας στην αρχαία ελληνική φράση «όμοιος ομοίου αϊπελάζει». Η φράση ανήκει στον Πλάτωνα και σημαίνει ότι ο άνθρωπος τίνει να κάνει καλύτερη παρέα με τους ομοίους του και κατά συνέπεια με εκείνα τα πρόσωπα, πράγματα και καταστάσεις που είναι συμβατά με αυτόν. Για να έρθουν τα πράγματα όμως όπως τα επιθυμείς, πρέπει να υπάρχουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις. Για παράδειγμα, για να ταιριάξει ένα ζευγάρι παπούτσια χρειάζεται να έχει το δεξί του και το αριστερό του. Για να φτιάξεις ένα παζλ χρειάζεται κάθε φορά να βρίσκεις το ταιριαστό κομμάτι με το διπλανό του. Όπως και για να αγοράσεις ένα αυτοκίνητο, χρειάζεται να έχεις τα χρήματα που απαιτεί ο κατασκευαστής του. Όπως βλέπετε, και από αυτά τα απλά παραδείγματα, τα πάντα έχουν να κάνουν με τη σφαίρα των επιθυμιών εδώ, στον πρακτικό υλικό κόσμο. Οι επιθυμίες μας βρίσκονται σε δύο διαφορετικά μέρη. Το ένα μέρος είναι το δικό μας προσωπικό ηλεκτρομαγνητικό σύστημα. Και το άλλο μέρος είναι το Matrix, το λεγόμενο μορφογενετικό πεδίο. Στο νοητικό μας πεδίο, αλλά και στο υποσυνείδητό μας, γεννιέται η πρώτη ιδέα, η πρώτη επιθυμία. Μεγαλώνει μέσα μας με τον καιρό και αν είναι κάτι το οποίο πραγματικά το έχουμε ανάγκη και το επιθυμούμε, στη συνέχεια, απλά και νομοτελειακά, στέλνεται διαμέσου των συχνοτήτων του εγκεφάλου μας στο μορφογενετικό πεδίο που, όπως είπαμε, είναι γνωστό ως Matrix. Μέχρι εδώ όλα καλά. Και για όσους είστε εξοικειωμένοι με αυτού του είδους τις γνώσεις, σας φαίνονται και πάρα πολύ γνωστά. Το ζήτημα όμως παραμένει πάντα το ίδιο και ο τίτλος του είναι «Από τη θεωρία στην πράξη». Δηλαδή, κάτι που είναι στο μυαλό σου θεωρητικό, πώς μπορεί να εμφανιστεί στη ζωή σου ως υλική πραγματικότητα. Με την ευκαιρία και πριν προχωρήσω παρακάτω, στην προσπάθειά μου να σας αποκαλύψω το μυστήριο, σας προτείνω ανεπιφύλακτα να αγοράσετε το βιβλίο μου που αφορά στο νόμο της έλξης, αλλά και την προσωπική ανάπτυξη με τίτλο «Μπορείς να έχεις ό,τι θέλεις». Εκεί θα βρείτε αναλυτικά όλο το μηχανισμό, όχι μόνο του εγκεφάλου, αλλά ολόκληρου του ηλεκτρομαγνητικού μας πεδίου και τον τρόπο να γίνει κάτι από επιθυμία, ορατή πραγματικότητα. Όσοι μου λένε πως ό,τι και αν κάνουν με τις τεχνικές για τον νόμο της έλξης δεν πετυχαίνουν τα αποτελέσματα που θέλουν, είναι γιατί σίγουρα συμβαίνουν δύο πράγματα. Το ένα είναι μάλιστα και ευρέως γνωστό και έχει να κάνει με ότι δεν σκέφτεσαι με συναισθηματική ένταση πίστης για το αποτέλεσμα. Το συναίσθημά σου είναι δυσάρεστο, διφορούμενο και δεν πολύ πιστεύεις ότι όλα αυτά που φαντάζεσαι είναι για σένα, ότι είσαι άξιος να τα έχεις και να τα διαχειριστείς. Έτσι, αποκαλύπτεται ότι ο εγκέφαλος από μόνος του έχει μικρή δύναμη για να μπορέσει να στείλει στο Matrix την πληροφορία και εκείνο να σου τη γυρίσει πίσω ως υλική πραγματικότητα. Ενώ το συναίσθημα έχει πολλαπλάσια ισχύ και είναι το μόνο όχημα που ταξιδεύει και υποχρεώνει το Matrix να πράξει αναλόγως. Όμως, γιατί δεν μπορείς να έχεις αυτό το συναίσθημα το σωστό για την υλοποίηση των επιθυμιών σου? Κάποιος θα σου έλεγε γιατί έχεις πολλά τραύματα και τα τραύματά σου δεν σε βοηθούν να νιώσεις την αξία σου, να νιώσεις τη δύναμή σου, να νιώθεις την αυτοπεποίθησή σου κτλ. Εγώ πάλι, αν και συμφωνώ ασφαλώς με αυτή τη θεώρηση, θα σου έλεγα ότι είναι κάτι πολύ περισσότερο από αυτό. Το θέμα είναι λοιπόν ότι ο λόγος που δεν τα νιώθεις αυτά έχει να κάνει με εκείνη τη λέξη η οποία ακούγεται επίσης πάρα πολύ στις μέρες μας και λέγεται αφύπνιση. Πόσοι από εμάς που ασχολούμαστε με τις εναλλακτικές προσεγγίσεις για την αποκωδικοποίηση της ζωής μιλάμε ξανά και ξανά για τη λέξη αφύπνιση? Χιλιάδες. Όμως, πόσοι από εσάς που μας παρακολουθείτε αντιλαμβάνεστε στο βάθος του εαυτού σας ακριβώς τι είπα να πει αυτό? Εδώ λοιπόν εμπλέκεται και πάλι ο εγκέφαλος, ο οποίος τι πρέπει να κάνει?
πρέπει να ξυπνήσει κυριολεκτικά. Γιατί? Για να ανεβάσει τις δονήσεις του, ώστε να αντιληφθεί εγκεφαλικά, γνωστικά δηλαδή, με τη συνείδησή του την αντιληπτική, ότι το άτομο που διατυπώνει μία επιθυμία αξίζει να τη λάβει και να την πάρει και αυτή την επιθυμία και ακόμη περισσότερα πράγματα. Να πάψει να ανέχεται με το συνειδητό του όλες αυτές τις καταστάσεις γύρω του που τις αποδέχεται σήμερα ως αληθινές και αναπόφευκτες. Να αλλάξει κυριολεκτικά αντίληψη για όλη την κοσμοθεωρία του. Ο κόσμος γύρω μας είναι χάλια, γιατί οι αντιλήψεις μας είναι χάλια. Εμείς το προκαλούμε όλο αυτό και κανείς άλλος. Αν αποφασίσουμε ως ανθρωπότητα, για παράδειγμα, ότι η φτώχεια είναι αρρώστια και όχι τυχαία ή αναγκαστική κατάσταση και πρέπει να θεραπευτεί, δεν φαντάζεσαι πόσο εύκολη θα είναι η επιθυμία σου για περισσότερα χρήματα να γίνει πραγματικότητα. Αν αντιληφθούμε ότι ο διαχωρισμός και η διασπορά φόβου είναι παιχνίδι κάποιων διαχρονικά διατεραγμένων ισχυρών του πλανήτη και πρέπει απλά μέσα μας να παταχθεί, δεν φαντάζεσαι πόσο απλή, εύκολη, ξένιαστη και δημιουργική θα είναι η καθημερινότητά σου. Αν καταργήσουμε ρίσεις, όπως το μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό, δεν φαντάζεσαι πόσο ανοιχτός θα είναι ο δρόμος του σκοπού και της αυτοπραγμάτωσής σου. Αν απαιτήσουμε όλοι την ίδια θέση κάτω από τον ήλιο, δεν φαντάζεσαι πόσο τεράστια δονητική αλλαγή θα είναι αυτή και πόσο θα συνεισφέρει αυτή η μεγαλειώδης ιδέα στο Matrix και με πόσες κβαντικές ταχύτητες το μορφογενετικό πεδίο θα πραγματώνει στην τρίτη υλική υπόσταση το δίκαιο και το αγαθό. Τότε είναι που θα έχουμε μονομιάς ξυπνήσει από τον αιώνιο λίθαργο και η αφύπνιση θα έχει επιτέλους επιτευχθεί. Ο Έλληνας τραγουδιστής Νίκος Ξυλούρης σε ένα παλιό τραγούδι ερμηνεύει τον εξής εκπληκτικό και διαχρονικό στίχο. «Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε σύμβολο αιώνιο, αν ξυπνήσεις μόνο μιας, θα'ρθει ανάποδα ο ντουνιάς». Στην πραγματικότητα ο ποιητής δεν καλεί καν σε μία πρακτική επανάσταση, παρά μόνο σε μία νέα νοητική αντίληψη η οποία μπορεί να έλξει τα πάντα που αφορούν την υγιή και δίκαιη επιθυμία. Μέσα λοιπόν από τη διαδικασία της αφύπνισης και της αλλαγής των προσωπικών πεποιθήσεων, το συναίσθημα νομοτελειακά θα ακολουθήσει. Θα γίνει ισχυρό, αλλά επιτέλους και αποτελεσματικό. Το συναίσθημα όμως καθοδηγεί το μυαλό και το μυαλό το συναίσθημα. Οπότε εδώ μιλάμε κυριολεκτικά για ένα γρίφο δύο συγκοινωνούντων δοχείων που το ένα επί της ουσίας είναι προϋπόθεση του άλλου. Αν κάποιο από τα δύο, η αντιληπτική δύναμη του μυαλού ή η συναισθηματική προσέγγιση, δεν βρίσκεται σε καλή κατάσταση, τότε κλέβει από την ενέργεια και τη δύναμη του άλλου δοχείου και κατά συνέπεια μειώνει την ισχύ των δονήσεων που απαιτούνται για να πραγματοποιηθεί στη ζωή το όνειρό σου. Οι αρχαίοι Έλληνες έδιναν πάρα πολύ σημασία στη γνώση και στη συμπεριφορά. Επειδή όμως γνώριζαν αυτούς τους πραγματικά δύσκολους και παλαβούς μηχανισμούς, φρόντισαν να κοιτάξουν να δημιουργήσουν μέσω της φιλοσοφίας ανθρώπους οι οποίοι θα σκέφτονται με διάβγεια, καθαρά και στη συνέχεια θα πράττουν επίσης καθαρά, στεναρά αλλά και επίμονα. Αυτό ανεβάζει τη δόνηση του εγκεφάλου, σε ξυπνά και σε φέρνει σε αφύπνιση. Αφήνεις πίσω τον παλιό σου εαυτό και τα κακό κείμενα της πραγματικότητας γύρω σου. Και έτσι μετατρέπεται και το συναίσθημά σου σε καινούριο συναίσθημα. Πιο δυνατό, πιο υγιές, πιο διαυγές. Και μετά μπορείς να ελέγξεις ό,τι θέλεις και να δημιουργήσεις ό,τι θέλεις. Άρα, για να ολοκληρώσω, το κλειδί για τον νόμο της έλξης και της διαχείρισης των κβάντων και του εθέρα είναι πρωτίστως η κατάσταση της συνειδητότητάς σου. Στη συνέχεια, όλα τα άλλα ακολουθούν. Φίλες και φίλοι, ήρθε η ώρα για το γνωστό ποίημα. Αν σας αρέσει αυτό που είδατε, κάντε like, αφήστε το σχόλιο σας γιατί μας ενδιαφέρει. Μοιραστείτε το βίντεο με τους φίλους σας, κάνει καλό στον αλγόριθμο. Ο αλγόριθμος κάτι τέτοια θέλει.
Κάντε εγγραφή όσοι δεν έχετε κάνει ακόμη και χτυπήστε και το καμπανάκι για να σας έρχονται όλες οι ενημερώσεις και να μην χάνετε ούτε ένα βίντεό μας. Μέχρι την άλλη φορά, να είστε όλοι καλά και να προσέχετε τον εαυτό σας, γιατί είναι ό,τι πολύτιμότερο έχετε.